Καλησπέρα και από μένα, λοιπόν, και λυπάμαι πολύ που δεν κατάφερα να βρίσκομαι εκεί και να γίνει παρουσίαση όπως είχαμε προγραμματίσει με την κυρία Χαρίλα και την κυρία Πένα. Οπότε, ναι, όπως είπε η κυρία Χαρίλα, εγώ θα παρουσιάσω ορισμένα γνωσιακά συμπεριφοριστικά πρωτόκολλα σε ΛΟΑΤΚΙ πληθυσμούς, αναφορικά με την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητά τους. Εισαγωγικά, η κοινωνική αλλαγή και η εστίαση της προσοχής στα ΛΟΑΤΑ άτομα τις τελευταίες δεκαετίες οδήγησαν σε αυξημένο επιστημονικό ενδιαφέρον για θέματα που αφορούν τη ψυχική υγεία των ατόμων αυτών. Έχει συλλεχθεί, όπως είδαμε και από τις προηγούμενες παρουσιάσεις, ένα πλήθος ερευνητικών δεδομένων που καταδεικνύουν πως τα ΛΟΑΤΑ άτομα αντιμετωπίζουν περισσότερα προβλήματα ψυχικής υγείας συγκριτικά με τον ετεροφιλόφιλο πληθυσμό. Σύμφωνα με το θεωρητικό μοντέλο του στρες μειονοτήτων του Μέγερ, τα μέλη σεξουαλικών και μειονοτικών ομάδων φύλου αντιμετωπίζουν χρόνιο στρες, διακρίσεις και θυματοποίηση που σχετίζονται με την ταυτότητά τους και συνδέονται με εμφάνιση ψυχικών διαταραχών όπως κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές και αυτοκτονικότητα. Η χρόνια έκθεση σε ομοφοβικά και τρανσφοβικά στερεότυπα και κοινωνικού τύπου μικροεπιθέσεις συμβάλλουν σε μεγάλο ποσοστό στην ανάπτυξη συναισθηματικών και συμπεριφορικών δυσκολιών και αυξάνουν τις πιθανότητες εμφάνισης ενός είδους εσωτερικευμένης ομοφοβίας, δηλαδή αρνητικές βασικά πεπιθήσεις του ατόμου για την ταυτότητά του που σχετίζεται πιθανά με την εμφάνιση ψυχικών διαταραχών. Έτσι, ως αποτέλεσμα, τα ΛΟΑΤΑ άτομα βιώνουν μία μοναδική μορφή άγχους λόγω της σύγκρουσης ανάμεσα στην εσωτερική αίσθηση του εαυτού τους από τη μία και των εμπειριών τους από την πλειοψηφία των κοινωνικών κανόνων και προσδοκιών. Αναφορικά με τους νέους... Αναφορικά με τους νέους της ΛΟΑΤ κοινότητας, δηλαδή ηλικίες 15 έως 24 ετών, τα ερευνητικά δεδομένα υποδεικνύουν πως είναι πιθανότερο να εμφανίσουν προβλήματα ψυχικής υγείας σε σύγκριση με τους ετεροφιλόφιλους συνομιλίκους τους, ενώ ταυτόχρονα υπολογίζεται πως έως 10% του εφηβικού πληθυσμού ανήκει σε ομάδες σεξουαλικής μειονότητας. Στη συνέχεια, μια συστηματική ανασκόπηση και μετανάλυση ανέδειξε πως οι νέοι της σεξουαλικής μειονότητας είχαν τριπλάσιο κίνδυνο να εμφανίσουν κατάθλιψη σε σύγκριση με τους υπόλοιπους. Επίσης, οι νέοι που αμφισβητούν τη σεξουαλικότητά τους εμφανίζουν μεγαλύτερα επίπεδα κατάθλιψης συγκριτικά με εκείνους που δηλώνουν συγκεκριμένες σεξουαλικές ταυτότητες, ενώ παράλληλα παρουσιάζουν δυσκολότερη προσαρμογή στον εκφοβισμό και την θυματοποίηση. Τέλος, οι αμφιφιλόφιλοι νέοι παρουσιάζουν μεγαλύτερα ποσοστά αυτοκτονικότητας σε σύγκριση με τις λεσβείες και τους ομοφιλόφιλους συνομιλίκους τους. Για την παρούσα λοιπόν βιβλιογραφική ανασκόπηση, πραγματοποιήθηκε αναζήτηση στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων που βλέπετε, με χρονικό προσδιορισμό που ξεκινούσε από το 2015. Στη τελική σύνδεση ουσιαστικά συμπεριλήφθηκαν γύρω στα 80 άρθρα, αλλά από αυτά κρατήσαμε με την κυρία Καραμανή τα 20 που αφορούσαν περισσότερο τα πρωτόκολλα αυτά που θα σας παρουσιάσω στη συνέχεια. Τα πρωτόκολλα αυτά είναι και τα σημαντικότερα έτσι, μέσα από την βιβλιογραφία. Το πρώτο πρωτόκολλο αφορά το θεραπευτικό μοντέλο ESTEAM. Είναι ένα μοντέλο που επικεντρώνεται στις γνωσιακές, συναισθηματικές και συμπεριφορικές αντιδράσεις που προκαλούνται από το μειονοτικό στρες. Στην έρευνα συμμετείχαν 63 ομοφιλόφιλοι και αμφιφιλόφιλοι άντρες. Σκοπός ήταν η μείωση των συμπτωμάτων της κατάθλιψης, του άγχους, της κατάχρησης αλκοόλ και της επικίνδυνης σεξουαλικής συμπεριφοράς. Η παρέμβαση αποτελούνταν από ένα πρωτόκολλο 10 συνεδριών που συμπεριλάμβανε αρκετές συμπεριφορικές και γνωσιακές τεχνικές. Στα αποτελέσματα, οι συμμετέχοντες ανέφεραν μείωση των συμπτωμάτων της κατάθλιψης και της χρήσης αλκοόλ 6 μήνες μετά τη θεραπεία. Στη συνέχεια, το πρωτόκολλο EQUIP, το οποίο είναι ένα γνωσιακό συμπεριφοριστικό πρωτόκολλο παρέμβασης αποκλειστικά όμως για γυναίκες και βασίστηκε στο αρχικό πρωτόκολλο ESTEAM που μόλις είδαμε. Το πρωτόκολλο αυτό εφαρμόστηκε σε 30 γυναίκες και έγινε σύγκριση με ακόμα 30 γυναίκες που βρίσκονταν σε λίστα αναμονής. Γυναίκες λοιπόν από σεξουαλικές μειονότητες που κινδύνευαν από προβλήματα ψυχικής υγείας όπως κατάθλιψη, άγχος και κατάχρηση αλκοόλ.
12 ειδικοί ψυχικής υγείας επίσης εκπαιδεύτηκαν στην εφαρμογή της παρέμβασης και συμμετείχαν. Στόχος ήταν η μείωση των γνωστικών, συναισθηματικών και συμπεριφορικών μηχανισμών που αποτελούν τη βάση έτσι, για των επιπτώσεων του ημουνοτικού άγχους στην υγεία. Τα αποτελέσματα σε αυτό το πρωτόκολλο έδειξαν σημαντική μείωση των συμπτωμάτων κατάθλιψης και άγχους, αλλά μόνο ελάχιστη μείωση στη χρήση αλκοόλ για τις συμμετέχουσες. Παρ' όλα αυτά, το συγκεκριμένο πρωτόκολλο παρήχε τα πρώτα ερευνητικά δεδομένα για την εφαρμογή CBT πρωτοκόλλων σε γυναίκες σεξουαλικών μειονοτήτων. Έπειτα το θεραπευτικό πρωτόκολλο ΑΦΕΡΜ, που αποτελεί μία ομαδική αυτή τη φορά παρέμβαση 8 ενωτήτων, που δημιουργήθηκε για νέους της ΛΟΑΤ κοινότητας. Στόχος ήταν η μείωση των στρεσογόνων παραγόντων που σχετίζονται με την ταυτότητα, όπως το ομοφοβικό bullying, και συμβάλλουν στη συναισθηματική δυσφορία των νέων. Πάλι χρησιμοποιήθηκαν γνωσιακές και συμπεριφορικές τεχνικές. Έγιναν 4 έρευνες σε δείγμα ατόμων ηλικίας από 15 έως 19 ετών. Η πρώτη έρευνα ήταν ποιοτική και οι επόμενες 3 ήταν πιλωτικές και follow-ups. Τα αποτελέσματα του ΑΦΕΡΜ υπέδειξαν σημαντική μείωση των συμπτωμάτων της κατάθλιψης και αύξηση στην χρήση των στρατηγικών αντιμετώπισης. Στη συνέχεια, το θεραπευτικό μοντέλο ASSET είναι ένα γνωσιακό μοντέλο παρέμβασης ξανά, αυτή τη φορά όμως βασισμένο στη θεωρία του δεσμού, που είχε σκοπό την ενίσχυση της ανθεκτικότητας σε νέους της σεξουαλικής μειονότητας. Συμμετείχε ένα δείγμα 263 νέων, ηλικίας 13 έως 20 ετών. Τα άτομα αυτά συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια για να διερευνηθεί αυτοεκτίμηση, κοινωνική σύνδεση και αυτοαποτελεσματικότητα. Η παρέμβαση αποτελούνταν από 8 έως 10 ομαδικές συνεδρίες και τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν σημαντική βελτίωση της αίσθησης αυτοεκτίμησης, αλλά και αύξηση του ποσοστού χρήσης στρατηγικών αντιμετώπισης. Ένα ακόμα ομαδικό πρωτόκολλο παρέμβασης στο BAUS, το οποίο είναι ένα πρωτόκολλο 8 συνεδριών για τη μείωση καθαρά της κατάθλιψης σε ΛΟΑΤ νέους. Τα δεδομένα της έρευνας συλλέχθηκαν από 79 ΛΟΑΤ νεαρούς ενήλικες και τα δεδομένα συνεντεύξεων από 9 επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Το BAUS εστιάζει κυρίως στο εσωτερικευμένο αίσθημα καταπίεσης, το οποίο, όπως είδαμε και νωρίτερα, φαίνεται να συνδέεται με την κατάθλιψη στους ΛΟΑΤ πληθυσμούς. Τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου πρωτοκόλλου ανέδειξαν σημαντική μείωση των συμπτωμάτων της κατάθλιψης και παράλληλα επισήμαναν τη ζήτηση του συγκεκριμένου πρωτοκόλλου σε αυτόν τον πληθυσμό. Τώρα, ένα πρωτόκολλο για τρανς άτομα συμπεριλήφθηκε στην έρευνα του TACBT. Αποτελεί μια παρέμβαση για τρανς άτομα με κατάθλιψη, άγχος και αυτοκτονικότητα, το οποίο έχει προσαρμοστεί για να διασφαλίζει θετική στάση απέναντι στην ποικιλομορφία των φύλων, την αναγνώριση των πηγών άγχους που σχετίζονται με τα τρανς άτομα και την εφαρμογή γνωσιακών συμπεριφοριστικών παρεμβάσεων. Το πρωτόκολλο αυτό αποτελείται από 8 θεραπείες που περιλαμβάνουν εισαγωγή στο μοντέλο, ψυχοεκπαίδευση και διάφορες γνωσιακές και συμπεριφορικές τεχνικές. Και αν και βρίσκεται ακόμα σε αρχικό στάδιο, βασικό του πλεονέκτημα είναι πως συνδυάζει την παρέμβαση στο άγχος της μειονότητας με τα βασικά στοιχεία των παραδοσιακών γνωσιακών συμπεριφορικών προσεγγίσεων. Έπειτα το θεραπευτικό πρωτόκολλο CBT-BISC, το οποίο είναι ένα πρωτόκολλο για τη διαταραγμένη εικόνα σώματος. Αφορά ατομική θεραπεία που ενσωματώνει μια ήδη υπάρχουσα παρέμβαση μίας μόνο συνεδρίας με εφαρμοσμένες CBT τεχνικές για τη διαταραγμένη εικόνα σώματος. Συμμετείχαν 44 άντρες σεξουαλικής μειονότητας, ηλικίες 18 έως 65 ετών. Οι περισσότεροι ήταν φορείς HIV με συμπτώματα κατάθλιψης και διαταραγμένης εικόνας σώματος. Έγινε μια τυχιοποιημένη μελέτη. Από τα 44 άτομα, τα 22 συμμετείχαν στην CBT παρέμβαση. Και τα αποτελέσματα τόσο της αρχικής όσο και της επαναληπτικής έρευνας υπέδειξαν βελτίωση των συμπτωμάτων 3 αλλά και 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης. Επίσης, συμπεριλάβαμε 2 συγκριτικές μελέτες για να δούμε λίγο πώς λειτουργεί η CBT συγκριτικά με άλλες προσεγγίσεις αυτών των πληθυσμών.
Η πρώτη αφορά σύγκριση ανάμεσα στην γνωσιακή συμπεριφορική και την διαλεκτική συμπεριφορική θεραπεία, όπου σε ένα νοσοκομιακό πρόγραμμα με ΛΟΑΤΚΙ και ετεροφιλόφιλα άτομα, δείγμα 441 ατόμων, μετρήθηκαν τα ποσοστά άγχους και κατάθλιψης πριν και μετά τις δύο παρεμβάσεις. Τα αποτελέσματα και των δύο προσεγγίσεων αναφέρουν σημαντική βελτίωση των συμπτωμάτων, ωστόσο προτείνουν συγκεκριμένες διαφορές στη θεραπεία για τα αμφιφιλόφιλα μόνο άτομα, καθώς ανέφεραν περισσότερες αυτοκτονικές σκέψεις και δυσλειτουργικές πεπιθήσεις για τη φροντίδα μετά τη θεραπεία, αυτό έτσι συγκριτικά με όλες τις υπόλοιπες σεξουαλικές ταυτότητες. Και μία συγκριτική μελέτη ανάμεσα στη γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία και στη θεραπεία εστιασμένη στη συμπόνια, όπου η παρέμβαση με τη θεραπεία εστιασμένη στη συμπόνια αποτελούνταν από 8 ενότητες με αυτοκατευθυνόμενη ανάγνωση και δραστηριότητες προσαρμοσμένες σε νεαρούς ενήλικες ΛΟΑΤ, σε συνδυασμό με 8 εβδομαδιαίες ατομικές συνεδρίες. Ενώ η CBT παρέμβαση αποτελούνταν πάλι από 8 ενότητες με αυτοκαθοδηγούμενη ανάγνωση, αλλά σε συνδυασμό με μία μόνο ατομική συνεδρία και αυτή στο μέσο της παρέμβασης. Το δείγμα αποτελούνταν από 50 ΛΟΑΤ άτομα με συμπτώματα ξανά κατάθλιψης, άγχους, αυτοκτονικού ιδεασμού, εσωτερικευμένης ομοφοβίας και αισθήματα ντροπής και ενοχής. Οι μετρήσεις των αποτελεσμάτων έγιναν πριν την παρέμβαση, μετά την ολοκλήρωση και 3 μήνες αργότερα και ανέδειξαν την αποτελεσματικότητα και των δύο προσεγγίσεων, παρόλο που στη μία περίπτωση είχαμε 8 εβδομαδιαίες συνεδρίες, ενώ στην CBT μόνο μία στο μέσο της παρέμβασης. Τέλος, κάποιες ηλεκτρονικές CBT παρεμβάσεις εντοπίστηκαν. Το πρόγραμμα SPARKS, το οποίο αποτελεί ένα ηλεκτρονικό γνωσιακό συμπεριφορικό πρόγραμμα αυτοβοήθειας για εφήβους με κατάθλιψη και παραδίδεται σε μορφή παιχνιδιού. Η προσαρμοσμένη εκδοχή αυτού λοιπόν είναι το Rainbow SPARKS, το οποίο δημιουργήθηκε με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες των ατόμων που ανήκουν σε ΛΟΑΤ κοινότητες. Στην αρχική έρευνα από τους 25 νέους που συμμετείχαν στην παρέμβαση, 17 ανέφεραν βελτίωση των συμπτωμάτων τους, ενώ αντίστοιχα ήταν τα αποτελέσματα και σε μια δεύτερη μέτρηση. Στη συνέχεια, σε μια ανοιχτή δοκιμή του 2021, μελετήθηκε η εφαρμογή του SPARKS σε 207 διεμφυλικούς νέους, 2.904 αγόρια και 5.968 κορίτσια με συμπτώματα κατάθλιψης. Η παρέμβαση περιλάμβανε διάφορες γνωσιακές και συμπεριφορικές τεχνικές και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι ταυτοφιλικοί νέοι παρουσίασαν σημαντικές βελτιώσεις συγκριτικά με τους διεμφυλικούς που φάνηκε να μην ωφελήθηκαν, καθώς το πρόγραμμα ενδεχομένως δεν καλύπτει τις ανάγκες της ομάδας αυτής. Συμπερασματικά, ο μεγαλύτερος αριθμός των πρωτοκόλων εφαρμόστηκε με σκοπό τη μείωση συμπτωμάτων κατάθλιψης, αυτοκτονικότητας και μειονοτικού στρες, διαταραχές που φαίνεται να εμφανίζονται συχνότερα, όπως είδαμε, στον ΛΟΑΤ πληθυσμό. Η CBT επιφέρει σημαντική μείωση των δυσλειτουργικών συμπτωμάτων και ενδυναμώνει τα άτομα της ΛΟΑΤ κοινότητας. Η παρέμβαση γενικά φάνηκε να προετοιμάζει τους συμμετέχοντες να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά συναισθηματικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές δυσκολίες, ενδυναμώνοντάς τους με σκοπό την προφύλαξή τους από το στίγμα και τον εκφοβισμό. Η πλειοψηφία των παρεμβάσεων που βρέθηκαν κλινικά αποτελεσματικές ήταν παρεμβάσεις που αντί να στοχεύουν σε ένα μόνο πρόβλημα ψυχικής υγείας τη φορά, π.χ. την αυτοκτονικότητα, στόχευαν σε κοινούς μηχανισμούς, στους οποίους βασίζεται η συνωσιρότητα και η συνύπαρξη πολλαπλών προβλημάτων ψυχικής υγείας για το συγκεκριμένο πληθυσμό. Επιπλέον, οι θεραπείες διαζώσης, ατομικά ή ομαδικά, φαίνεται να είναι περισσότερο αποτελεσματικές για τα ΛΟΑΤ άτομα, ιδιαίτερα τα διεμφυλικά, συγκριτικά με τις ηλεκτρονικές παρεμβάσεις, γεγονός που κρίνει τη θεραπευτική σχέση βασικό στοιχείο μιας αποτελεσματικής παρέμβασης. Τέλος, είναι σημαντικό για τις μελλοντικές μελέτες στο συγκεκριμένο πεδίο έρευνας να εστιάσουν σε γνωσιακά συμπεριφορικά πρωτόκολλα σχεδιασμένα αποκλειστικά για γυναίκες, καθώς εκείνες αποτελούν ένα σημαντικό μέρος της ΛΟΑΤ κοινότητας και καθώς, όπως φάνηκε και από την ανασκόπηση, υπάρχουν πάρα πολύ λίγες έρευνες στην υπάρχουσα βιβλιογραφία. Ευχαριστώ για την προσοχή σας.